Στο ανοιχτό κολυμπητήριο της Ηλιούπολης διεξάγεται ένα ιστορικό παιχνίδι, καθώς το νεοσύστατο τμήμα Πόλο της ΑΕΚ ρίχνεται για πρώτη φορά στις πισίνες, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της Ροής. Το 2-1 παραμένει για την ΑΕΚ, όπως έχει διαμορφωθεί από το τέρμα του Σάντα, το πρώτο τέρμα στην ιστορία του τμήματος Πόλου της ΑΕΚ, και από την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Αγγελίδη. Νέο σούτ εδώ και γκολ 3-1 για την ΑΕΚ από τον Έφρο Γεωργιάδη. Δίπλα μου έχω έναν από τους παίχτες της ΑΕΚ, τον Έφρο Γεωργιάδη. Έφρο, απόψε γράψατε ιστορία, το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του τμήματος Πόλο της ΑΕΚ και μάλιστα το συνδυάσατε και με νίκη κόντρα στην Ροή. Πες μου πώς είδες το παιχνίδι και τα συναισθήματά σου μετά τη λήξη. Λοιπόν, ήταν το πρώτο παιχνίδι, είναι ιστορικό. Εύχομαι να είναι η αρχή μιας ιστορίας για την ομάδα ΑΕΚ, η ομάδα Πόλο της ΑΕΚ. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι περισσότερο επειδή και οι ίδιοι ήταν η πρώτη φορά που μαζευτήκαμε να παίξουμε ένα επίσημο παιχνίδι όλοι μαζί. Θεωρώ ότι συνέχεια θα είναι πιο βατή. Πρέπει να προσπαθήσουμε βέβαια να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι στον τρόπο που παίζουμε και αυτό θα το καταφέρουμε με όσα περισσότερα παιχνίδια παίξουμε. Θεωρώ ότι η σημερινή νίκη δεν ανταποκρίνεται, δηλαδή το 9-7 το σκορ. Θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερη διαφορά, αλλά. Υπήρχε καθόλου άγχος λόγω του ότι ήταν η πρεμιέρα του τμήματος? Κυρίως ναι, αυτό το άγχος, αυτό το ότι ναι, μέχρι να ρολάρει η ομάδα περισσότερο. Τι είναι αυτό που θα πείτε μεταξύ σας τώρα όλοι οι παίχτες στα αποδυτήρια? Θα έρθει φυσικά, θα έρθει μόνο του. Δεν, ναι, τώρα δηλαδή με τα παιχνίδια μαζί θα βελτιωνόμαστε όσο πάει και θα ρολάρει και το παιχνίδι μας. Έχετε αρκετές προκλήσεις τώρα μπροστά σας. Υπάρχουν και κάποια ακόμη παιχνίδια μέχρι το τέλος της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ο στόχος νομίζω είναι η άμεση άνοδος στην ΒΙΤΑ. Ναι, είναι η άνοδος και είναι και το πρωτάθλημα. Σωστά. Για να πάμε με το καλό του χρόνου στη ΒΙΤΑ Εθνική. Ευχαριστούμε. Εύχομαι καλές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε στη συνέχεια το γκολ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων. 4-3. Αγγελίδης παίρνει το φάουλ εκεί. Αγγελίδης ο οποίος σκόραρε με πέναλτι στο πρώτο οκτάλεπτο. Ο Αγγελίδης ξανά με την μπάλα στην κατοχή του. Θα κάνει το σουτ, η μπάλα στο δοκάρι. Ξανά ο Αγγελίδης γίνεται κατοχός της. Νέα 30 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Ξανά ο Αγγελίδης, ο οποίος πήρε την μπάλα από τον Σάντα, γυρίζει και πάλι πίσω στον Σάντα. Αγγελίδης και πάλι, άλλαξαν την μπάλα. Έδωσε στον Καϊάφα, Αγγελίδης. Σάντα, 10 δευτερόλεπτα για την ΑΕΚ. Προσποιήθηκε θα κάνει το σούτο Σάντα. Έδωσε στον Αγγελίδη. Σκαστό σούτ από τον Αγγελίδη και ένα ακόμη γκολ για την ΑΕΚ. Κοντά μας είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο coach Κωνσταντίνος Δάνδολος. Coach, απόψε διεξήχθη ένα ιστορικό παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του τμήματος υδατοσφαίρισης της ΑΕΚ και μάλιστα συνοδεύτηκε και με νίκη 9-7 την Ροή. Πώς αισθάνεστε? Δεν κρύβω ότι υπήρχε ένα άγχος γιατί αφενός κάθε πρεμιέρα εγκυμονεί και κάποιες εκπλήξεις και μπορώ να πω ότι επειδή στην ουσία εμείς ήμασταν τυπικά το φαβορί, είχαμε και λίγο αυτό το άγχος, ήταν και το πρώτο παιχνίδι γενικότερα του τμήματος και παίζει ρόλο ότι και η ΑΕΚ έχει ένα όνομα το οποίο επειδή έχει ένα ειδικό βάρος είναι διαφορετικό το να αγωνίζεις να είσαι προπονητής σε μια ομάδα σαν την ΑΕΚ και διαφορετικό σε μια ομάδα μικρότερη, με μικρότερο ειδικό βάρος. Υπάρχουν αύριο άλλα δύο παιχνίδια. Τι θα θέλατε να βελτιώσετε? Επειδή στην ουσία το άθλημα είναι ερασιτεχνικό και οι ομάδες δεν κάνουν τόσο πολύ προπόνηση, παιχνίδι με παιχνίδι νομίζω θα βελτιωνόμαστε, θα αποκτάμε ρυθμό και πιστεύω ότι είναι χαμηλότερες δυναμικότητες από το σημερινό παιχνίδι τα δύο υπόλοιπα, αλλά ο κάθε αντίπαλος θέλει την δικιά του προσοχή και εμείς θα τη δίνουμε πάντα. Δηλαδή θα είμαστε πάντα σοβαροί, σαν να είναι ακόμα καλύτερος. Ήταν μόλις το πρώτο παιχνίδι του τμήματος υδατοσφαίρισης ΑΕΚ, αλλά είσαστε μια ομάδα με τεράστιες φιλοδοξίες, μια ομάδα που στοχεύει σε λίγα χρόνια να βρίσκεται ακόμη και στο υψηλότερο επίπεδο, έτσι. Και νομίζω ότι πρωταρχικός στόχος, μοναδικός στόχος είναι η άμεση άνοδος στην επόμενη κατηγορία. Υπάρχουν ακόμη και άλλα παιχνίδια, υπάρχουν και αρκετά παιχνίδια στο τρίμερο, το τελευταίο τρίμερο του Ιουλίου, αλλά νομίζω ότι μεγάλος στόχος είναι η άνοδος στη ΒΙΤΑ, έτσι. Η άνοδος είναι ο στόχος της ομάδος. Η ΑΕΚ σε όλα τα τμήματα οφείλει για τους φιλάθλους της και για την ιστορία της να πρωταγωνιστεί. Εμείς έχουμε διπλή χαρά γιατί είμαστε και ΑΕΚ εξαίματος, οπότε είναι διπλή χαρά το να κερδίζει μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Και θέλω να πω ότι εμείς θέλουμε και ευελπιστούμε να καταφέρουμε τους στόχους μας να ανέβουμε κάποιες κατηγορίες. Συγχαρητήρια και πάλι και καλή συνέχεια εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Δάνδολου, η ΑΕΚ, φιλοδοξεί να είναι φυσικά μία από τις δύο ομάδες που θα κερδίσουν την άνοδο στην δεύτερη εθνική κατηγορία της ελληνικής υδατοσφαίρησης. 18 δευτερόλεπτα έχουν μείνει για το τέλος και του τρίτου οκταλέπτου. Η μπάλα στον
Πολύ πυρό, Πέτρε Σάντα. Τώρα περνάει για τον Καψοκόλη, θα πάρει το φάουλ από τον Αδάμι. Ένα σούτ με το αριστερό από τον Καπότσι, απόκρουση από τον Χωριανόπουλο. Και τώρα είναι ο Δημητρούλης αυτός που γυρίζει στο Χωριανόπουλο για να ολοκληρωθεί κάπου εδώ το τρίτο οκτάλεπτο. Δίπλα μου είναι ο έφορος του τμήματος Πόλο της ΑΕΚ, ο κύριος Πάνος Μιχαλόπουλος. Κύριε Μιχαλόπουλε, κάθε πρεμιέρα έχει και το άγχος της, όπως λέγαμε και off camera εδώ προηγουμένως. Αλλά νομίζω τέλος καλό, όλα καλά, μια ιστορική νίκη για την ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι της ιστορίας του τμήματος. Είναι ιστορική νίκη, είναι ιστοριστή στιγμή, είναι η πρώτη στιγμή του τμήματος. Πολύ άγχος, η αλήθεια είναι. Γιατί είναι μεγάλο το σήμα, είναι μεγάλη ιστορία και έπρεπε να φανούμε εντάξει. Πιστεύω τα καταφέραμε, αν και αγχωμένοι. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους παίχτες. Και υπήρχαν και σπουδαίοι παίχτες όπως ο Πέτρε Σάντα, ο Φίλιππος ο Καϊάφας, που μας τιμήσανε με την παρουσία τους και πιστεύω θα συνεχίσουμε δυναμικά για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτή η στόχη είναι πολύ μεγάλη, υπάρχουν τεράστιες φιλοδοξίες σε αυτό το τμήμα. Πρωταρχικός στόχος είναι η άμεση άνοδος στην Β' Εθνική και από εκεί και πέρα όπου βγάλει το ταξίδι, έτσι. Θα πάμε μέχρι την Α1, δεν το συζητάμε. Θα πέσουμε σε κάθε πισίνα, κάθε μάχη, κάθε μπάλα θα την κυνηγήσουμε, γιατί είμαστε ΑΕΚ και η ΑΕΚ πρέπει να πρωταγωνιστεί. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Η καιρή είναι δύσκολη, το ξέρετε αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα, γιατί είναι ένα άθλημα που δεν το έχει συνηθίσει ο κόσμος της ΑΕΚ, κατά ψέματα. Τον ευχαριστήσαμε, πιστεύω και με την απόδοση και με την νίκη και πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μένει να δούμε πού θα πάει την Ένωση το ταξίδι που ξεκινάει. Σάντα, 32 δευτερόλεπτα ακόμη, με το σκορ στο 9-7. Φίλιππος Καϊάφας τώρα με την μπάλα στην κατοχή του, τρέχει ο Κώτης να τον μαρκάρει. Καϊάφας γυρνάει πίσω στον Σάντα, τα πάντα έχουν κρυθεί. Πλέον 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης της ΑΕΚ και 16 για την λήξη του παιχνιδιού. Μια πάσα γυριστή από τον Στεριόπουλο. Το πρώτο παιχνίδι στην ιστορία του τμήματος Πόλο της ΑΕΚ ολοκληρώθηκε νικηφόρα για την Ένωση, καθώς η ομάδα του Κωνσταντίνου Δάδολου επικράτησε με 9-7 της ροής και έτσι ξεκίνησε με το δεξί της υποχρεώσης της στον όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής. Από το ανοιχτό κολυμπητήριο της Ηλιούπολης για τον STV.gr, Ανδρέας Λεκάκης.